Εν ώψη τώρα των Αμερικανικών εκλογών και υπό το φόβο να ξεσπάσουν έκτροπα, τα μέτρα ασφαλεία Κορίνα Γεωργίου είναι δρακόντια και η Αμερικανική πρωτεύουσα θυμίζει φρούριο. Φράχτε ασφαλεία και κυκλειδώματα στείνονται πυρετοδό στην Ουάσιγκτον και οι ομοσπονδιακέ και περιφερειακέ αρχέ προετοιμάζονται, λένε, για πιθανέ αναταραχέ υπό το φόβο ενό νέου καπιτολίου όπω συνέβη το 2021. Τα αυστηρά μέτρα ασφαλεία έρχονται και σε συνέχεια προειδοποίηση από τι μυστικέ υπηρεσίε ότι η Ρωσία και η Ιράν ενδέχεται να ενθαρρύνουν βίε διαδηλώσει στι ΗΠΑ μετά τι εκλογέ, κάτι που Μόσχα και Τεχεράνη αρνούνται. Έξω από το Λευκό Οίκο, που έχουν ήδη εγκατασταθεί φράχτε και οδοφράγματα, πράκτορε των μυστικών υπηρεσιών εθεάθησαν να φρουρούν το κτίριο. Την ίδια ώρα και παρά τι διαβεβαιώσει από τι αρχέ, ορισμένοι ιδιοκτήτε επιχειρήσεων και ακινήτων προετοιμάζονται για πανενδεχόμενο, ασφαλίζοντα παράθυρα και εισόδου. Οι ιδιοκτήτε εμπορικών κτιρίων κοντά στο Λευκό Οίκο τοποθετούν περιφράξει έξω από επιχειρήσει και καταστήματα και στου δρόμου φυσικά, με τι επιχειρηματικέ ενώσει να λένε ότι προτιμούν να προετοιμαστούν για τα χειρότερα. Παρά να υποστούν ζημιέ σε περίπτωση που ξεσπάσουν επεισόδια στου δρόμου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα Γεωργίου. Oh Έχουμε αναφερθεί στι 7 κρίσιμε πολιτείε, εκεί που θα, που θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Το είδαμε και στο βίντεο. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια τη αθηνα Παπακώστα να εξηγήσουμε το γιατί αυτέ οι πολιτείε θεωρούνται κρίσιμε, που δηλαδή θα δώσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Το ποιο θα είναι ο πρόεδρο. Επειδή αναεκλογική αναμέτρηση αλλάζουν χέρια και για την ακρίβεια πολιτικό στρατόπεδο, με αποτέλεσμα να εναλλάσσονται ανάμεσα. Στου Δημοκρατικού και στου Ρεπουμπλικανού. Είναι κρίσιμε ακριβώ επειδή ορίζουν, καθορίζουν ποιο θα είναι ο νικητή τη εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι κλειδωμένε, δεν είναι κάστρο κάποιου εκ των υποψηφίων. Να δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορεί να κερδίσεις αυτές τις λοιπόν, κερδίσει αυτέ τι πολιτείε. Λοιπόν, όποιο κερδίσει αυτέ τι ανθίρωπε πολιτείε, μπορεί να κερδίσει και το Λευκό Οίκο. Ναι και όχι. Για να εξασφαλίσει κανεί το μαγικό εισιτήριο για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο χρειάζεται αυτόν τον μαγικό αριθμό των 270 εκλεκτόρων από το σύνολο των 538. Άρα δεν αρκεί μόνο η λαϊκή ψήφο, αρκεί και αυτό ο μαγικό αριθμό των 270 και όποιο εκ των δύο, Κάμαλα Χάρη ή Ντόναλτ Τραμπ, τον κατακτήσει, θα σημαίνει ότι έχει πάρει και τα κλειδιά του Λευκού Οίκου. Πάμε να δούμε λίγο κάποιε πρώτε εκτιμήσει. Οι αναλυτέ έλεγαν ότι το 2020. Οι χειρισμοί του Τραμπ στην πανδημία του στήχησαν τον Λευκό Οίκο. Τώρα η εισβολή στο Καπιτόλιο δεν ήταν πολύ μακριά. Να δούμε αν οι Αμερικανοί εδώ θα έχουν κοντή μνήμη και αν αυτό θα αποδειχθεί ότι είναι ανθεκτικό ο Τραμπ. Κοίτα, Λένα, το μόνο βέβαιο είναι ότι η εισβολή των οπαδών του Ντόναλτ Τραμπ στο Καπιτόλιο πίσω στο 2021 ουσιαστικά τον έριξε σε μια πολιτική άβυσο. Με του συνοδοιπόρου του και τους πολιτικούς του πολιτικού του συμμάχου να του γυρίζουν την πλάτη. Ωστόσο, ο ίδιο πολιτικά αναστήθηκε και μάλιστα έχει καταφέρει να φέρει την κούρσα σε εισαγωγικά στα μέτρα του, καθώ δημοσκοπικά ισοψηφεί στο φώτο με την αντίπαλό του, την Κάμα Λαχάρη. Και έχει αρχίσει να χτίζεται αυτή η στρατηγική αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματο. Το είχαμε δει και το 2020. Βλέπουμε τον Τραμπ να το ξανακάνει και τώρα θυμίζει κάτι από τα παλιά, κάτι διόλου ευχάριστο, κάτι το οποίο ανασύρει στη μνήμη μα την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 24 ώρα, στην Αμερικανική δημόσια σφαίρα, η συζήτηση είναι τι θα κάνει ο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλτ Τραμπ, σε περίπτωση ήττα του. Θα αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα ή θα το αποδεχθεί. Ή αν θα σπεύσει να πανηγυρίσει πριν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά, και θα παρακολουθήσουμε τι δηλώσει του Donald Trump το 2020 και τι πιο πρόσφατε τώρα. The only way We're going to lose this election as if the election is rigged. Remember that. It said we had the safest border in the history of our country the day that I left. I shouldn't have left.